Πρέπει όλοι να κοιτάξουμε, να αγαπήσουμε λίγο τον εαυτό μας, γιατί τον αφήνουμε σε δεύτερη μοίρα. Πέρασα με ένα περιστατικό κι εγώ. Εντάξει, το πρόλαβα στην αρχή γιατί είχα την πρόληψη στη ζωή μου. Με δύναμη ψυχής αντιμετώπισε την νόσο. Δεν το έβαλε κάτω, δεν λύγησε, τα κατάφερε. Χημειοθεραπείας, ακτινοβολίες, όλο το πακέτο. Δύσκολες καταστάσεις, επίπονες, αλλά όχι ακατόρθωτα πράγματα. Έπρεπε να ζήσω για να μεγαλώσω τα παιδιά μου, για να δω τις χαρές τους, γιατί γι' αυτό έχουμε έρθει, να ζήσουμε, να δούμε χαρές. Μετά από 2 χρόνια, η Μαρία Σφακιανάκη χαμογελά και πάλι, στέλνοντας τα δικά της μηνύματα ζωής. Θέλω να στείλω ένα μήνυμα σε όλες τις γυναίκες. Δεν υπάρχει φόβος, διώχνουμε το φόβο μακριά, γιατί αυτό μας κρατάει πίσω. Ξέρετε, ο καρκίνος είναι ο χειρότερος μας εχθρός, αλλά μπορεί να γίνει και ο καλύτερος φίλος, γιατί μέσα από αυτά μαθαίνουμε πολλά. Έκανα μια μεγάλη συλλογή και δεν θέλω να το αποχωριστώ, γιατί το αύριο δεν το ξέρω. Όχι ότι φοβάμαι ή αγχώνομαι, απλά τα αγάπησα, γιατί αγάπησα αυτό που είχα. Βγήκε νικήτρια και με την ίδια να βρίσκεται στο πλευρό γυναικών που ζητούν στήριξη. Έχω την ομάδα Άγγελοι Πηγής. Σε αυτή την ομάδα τι κάνουμε? Η μία βοηθάει την άλλη. Δηλαδή, έχουμε μαζέψει κάποιες περούκες, έχουμε μαζέψει επιθέματα στήθους, μαντήλια. Όταν μία κοπέλα βγει από όλο αυτό, χαρίζει την περούκα του σε εμάς, εμείς τη δανείζουμε σε άλλη κοπέλα και όταν υπάρχει ίαση και στην επόμενη, ξανά μας τη στέλνει και ξανά βοηθάμε άλλα κορίτσια. Είναι στο χέρι μου το μήνυμα της Περιφέρειας Κρήτης στο πλαίσιο της εκστρατείας για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού. Ο μαστογράφος τώρα και 12 χρόνια δεν έχει σταματήσει ποτέ, 3 με 4 μέρες σε κάθε εργατικό κέντρο. Μετά από την πορεία του, γύρω στα μέσα του Νοέμβρη, αρχές Νοέμβρη θα πάει στα Νόγια, 4 μέρες, και μετά θα συνεχίσει όλη την Κρήτη. Σιτία, Ρέθυμνο, Χανιά, δεν σταματάμε ποτέ. Οι γυναίκες φοβούνται λίγο το αποτέλεσμα της μαστογραφίας και εκεί πρέπει να παρέμβουμε σαν αυτοδιοίκηση, σαν πολιτεία, σαν επιστήμονες, να σπάσουμε αυτά τα ταμπού. Μία στις 9 γυναίκες κατά τη διάρκεια της ζωής θα διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού και περίπου 350.000 γυναίκες στην Ευρώπη διαγνώσκονται ετησίως με καρκίνο του μαστού. Όπως καταλαβαίνουν, τα ποσοστά είναι πολύ υψηλά. Στόχος μας είναι να διαγνώσκονται οι γυναίκες αυτές σε πρώιμο στάδιο, όταν θα μπορούμε να τις κάνουμε όλες καλά. Και στόχος μας είναι το 2035, μέχρι το 2035, το 100% των γυναικών που διαγνώσκονται με καρκίνο του μαστού να γίνονται τελείως καλά, να αιώνται από την νόσο τους. Δεν περιμένω τον Οκτώβρη. Ο κόσμος αλλάζει. Τα όνειρα στενεύουν. Η ελπίδα θαμπώνει όταν ο ναός ψυχής, το σώμα, κλονίζεται. Η πρόληψη είναι στάση ζωής. Νίκη ζωής. Όπως δηλώνει ο Γιώργος Πιτσούλης. Μια μαστογραφία μπορούμε να κάνουμε οποιαδήποτε μέρα, άρα δεν περιμένω τον Οκτώβριο.